30 περίπου χρόνια μετά τον τελικό του 70 μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Άρη, ενδάλματα του παρελθόντος, πρωταγωνιστές εκείνου του αλυσμόνητου αγώνα, αντάμωσαν ξανά όλοι μαζί για να διεκδικήσουν όχι ένα κύπελο, αλλά πολλές και πολύτιμες αναμνήσεις. Θυμάμαι ότι εκείνη την εποχή, πριν 33 χρόνια, η Θεσσαλονίκη γιόρτιζε, ήταν μια ιστορική μέρα για τη Θεσσαλονίκη. Και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έσπασαν το κατεστημένο του ΠΑΟΚ και έφεραν το κύπελο Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. Άλλοι ήρθαν με γιοταχή από την Καλαμαριά και άλλοι με αεροπλάνο από την Αμερική, διατηρώντας ακόμη εκείνες τις ρομαντικές παρενέργειες που προκαλεί μια ποδοσφαιρική αγάπη. Όταν μιλάω εγώ για τον Άρη, ανατριχιάζω, σηκώνει τη τρίχα μου και παθαίνω ένα πυρετό που λέγεται κίτρινος. Και αρχίζει και βράζει το αίμα μου και νομίζω άμα το χαράξεις τώρα θα βγει κίτρινο αίμα αντικόκκινο. Ο Ντίνος Κούης, ο Κώστας Ιωσηφίδης, ο Χρήστος Τερζανίδης, ο Νίκος ο Χριστίδης, ο Θόδωρος ο Πάλας, ο Άγγελος ο Σπυρίδων, ο Γιώργος Καντίνας, ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, ο Αλέκος Αλεξιάδης. Κάθισαν ο ένας δίπλα στον άλλον έχοντας εξασφαλίσει το κύπελο στην πόλη τους, όχι όμως και στην ομάδα τους. Το ραντεβού πάντως είναι το βράδυ στο ίδιο σημείο, στον πύργο το Λευκό. Ας γιορτάσουμε, γιατί δεν ξέρω αν θα έχουμε σύντομα την ευκαιρία να ζούμε στη Θεσσαλονίκη τέτοιες στιγμές. Οι αντίπαλοι έγιναν μια παρέα, τόσο που οι φιλοφρονήσεις ξέφυγαν από τα ελληνικά δεδομένα. Εγώ θέλω να κερδίσει ο Άρης, αλλά δεν το αξίζει, δεν το πάει. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν αρκετοί πολιτικοί και ένας καλλιτέχνης με ευρωπαϊκές φιλοδοξίες. Να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Από αυτό το παιχνίδι να κερδίσει ο καλύτερος και να κερδίσει και το ποδόσφαιρο.